Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επανήλθαμε για το δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Σχολιάζοντας papaki@gmail.com, το email της εκπομπής μας, για όσους από εσάς επιθυμείτε να μας αποστείλετε τα μηνύματά σας και να τα σχολιάσουμε στην εκπομπή. Όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, κοντά μας στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τον Δήμαρχο Αράχοβας, Αντίκυρας Διστόμου, τον κύριο Γιάννη Σταθά. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Και Αντιπρόεδρο του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλων και Χωριών. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Έχω ήδη προαναγγείλει, να ξέρετε, κύριε Σταθά, ότι θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής για το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων, των γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά και για την σφαγή του Διστόμου. Έτσι, καθώς αύριο έχετε μια πολύ σημαντική εκδήλωση ημερίδα, και αν μπορούμε λίγο παρακαλώ να δούμε τη σχετική πρόσκληση για να κάνουμε και εμείς το σχετικό κάλεσμα μέσα από την δική μας εκπομπή. Την πρόσκληση λοιπόν που είναι από τον Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, με κεντρικό θέμα, κύριε Σταθά, διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων 22 χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα θύματα του Διστόμου. Εδώ βλέπουμε την σχετική πρόσκληση. Αύριο λοιπόν, ώρα 5, στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Διστόμου. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Τι θα περιμένουμε και τι θα δούμε αύριο στην συγκεκριμένη. Αυτή η συγκεκριμένη λοιπόν η σπερίδα που θα γίνει αύριο το απόγευμα στο Διστόμο είναι για πρώτη φορά θα μιλήσουν οι δικαστές, οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στη δίκη, η οποία είχε γίνει και το 1997, η οποία θα είναι η πρόεδρος, η κυρία Σέτα, η εφέτης του δικαστήριου του Πρωτοδικείου Λιβαδιάς, και θα είναι και ένας από τους 10 αεροπαγίτες που το 2000 πήραν αυτή την απόφαση υπέρ του Διστόμου. Η οποία αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου νούμερο 22 του 2000 δεν είχε ακόμα εκτελεστεί. Γιατί δεν είχε εκτελεστεί αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου? Για να εκτελεστεί μια απόφαση, όταν ένας ιδιώτης διεκδικεί από μια τρίτη χώρα χρήματα, τι γίνεται? Πρέπει να βάλει την υπογραφή του Υπουργός Δικαιοσύνης. Κανένας Υπουργός λοιπόν Δικαιοσύνης μέχρι στιγμής δεν έχει βάλει να εκτελεστεί αυτή η απόφαση. Αυτό είναι λοιπόν το ένα από τα βασικότερα προβλήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πάρουμε την αρχή, κύριε Δήμαρχε, για να γίνουμε κατανοητοί έτσι λίγο ιστορία που αφορά το Δίστομο. Στους τηλεθεατές, θα τα πάρουμε όλα αναλυτικά. Αυτή, λοιπόν, για αυτή λοιπόν την απόφαση, λοιπόν, η οποία ξεκίνησε το 1997 στο Πρωτοδικείο Λιβαδιάς Πρωτοδίκος, θα είναι η πρόεδρος που θα μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια, και θα είναι και ένας από τους αεροπαγίτες που πήραν το 2000 που τελεσίδηξε η απόφαση στον Άριο Πάγο. Όπου αυτή, όπως λέω, δεν έχει ξαναεκτελεστεί από τότε. Αυτό λοιπόν θα γίνει αύριο για πρώτη φορά, όπου θα μιλήσει και ο τότε δήμαρχος του Διστόμου που ξεκίνησε τη διαδικασία αυτή. Θα μιλήσει γιατί τη συντρέχει τότε νομαρχία και τώρα η περιφέρεια, που είναι ο κύριος Πανός, και θα μιλήσει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Λιβαδιάς, ο πρόεδρος, και ένας από τους δικηγόρους, ο οποίος ήταν ο ένας πεθάνει, δεν είναι πια είναι ζωή, ο κύριος Σελιάκος. Άλλωστε θα δυνατούσε να πάρει, θα μιλήσει ο κ. Κουτσούμπας που είναι ενήλικος. Θα έχει πολύ κόσμο λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, και κόσμο που και γνωρίζει το θέμα, έτσι. Ακριβώς. Και να διδαχθεί ακόμα περισσότερο. Ακριβώς, αυτό που λέτε. Λοιπόν, πάντως να πούμε ότι το θέμα, κύριε Σταθά, των αποζημιώσεων είναι ένα θέμα που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα θέμα που μας προβληματίζει, ένα μεγάλο εθνικό θέμα που αφορά όλους μας. Ναι, είναι πραγματικά. Αφορά τους πάντες. Έχουν γίνει κατά καιρούς πολλές ενέργειες. Ακόμα και ρηματική διακίνηση είχαμε κάνει τελευταία το 2019, αλλά παρόλα αυτά η αντίδραση της Γερμανίας ήταν για ακόμα μία φορά αρνητική. Και να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα, κύριε Δήμαρχε, από την αρχή. Και να ξεκινήσουμε σαφώς με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και τις αξιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς την Γερμανία, όπου σχετικά με τις αξιώσεις να πούμε ότι αφορούν πολεμικές αποζημιώσεις για τις υλικές καταστροφές και διαρπαγές, πολεμικές επανορθώσεις των θυμάτων και των συγγενών των θυμάτων, αποπληρωμή του κατοχικού δανείου και επιστροφή των κλειμένων αρχαιολογικών θησαυρών. Ένα θέμα που πολύ το ξεχνάμε, έτσι. Λοιπόν, θα πω το εξής. Θα μιλήσω τώρα και με την προηγούμενη ιδιότητα που ήμουνα ως πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που ήμουν στις δύο πρώτες διακομματικές επιτροπές διεκδίκησης, που είχε ξεκινήσει πρώτο 2013 που ήταν ο κύριος Τζαβάρας πρόεδρος, και μετά στη δεύτερη το 2015 που ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου σαν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Στην πρώτη ήταν μέλος και ο Αΐμος Μανώλης Γλέζος, που ήταν και ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου όλα αυτά τα χρόνια, όπου ήταν αιχμή του Δόρατος μαζί με τα μαρτυρικά χωριά και πόλεις, όπου με το δίκτυο που αφού κρατήσει αυτή την σημαία ψηλά της διεκδίκησης. Τι διεκδικούμε λοιπόν? Διεκδικούμε τις επανορθώσεις, όπου είναι αυτά, όπως προαναγγείλατε και εσείς, οι καταστροφές που έκανε, τις υλικές καταστροφές που έκαψαν τα σπίτια, χωριά, επιχειρήσεις, γεφύρια, βιοτεχνίες, όλα αυτά που έκαναν.
Το κοστολόγιο με τα σημερινά χρήματα είναι 280 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσο πάντα, είπατε, 280 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Μιλάμε πάντα με βάση το πόρισμα που έβγαλε, με βάση τα διεθνή στάνταρ υπολογισμένο. Δεν είναι δηλαδή ότι ένα συγγραφέα όπως έχουν βγάλει διάφοροι και λένε, ανεξάρτητα συμφωνούμε ή όχι, αυτό που βγει επίσημα από τον Υπουργό Κράτους που διεκδικεί, που είναι τεκμηριωμένο, mm-hmm. με βάση τα διεθνή στάνταρ που επικρατούν, που αυτό γίνει με βάση την ισοτιμία του δολαρίου και του χρυσού. Είναι 280 δισεκατομμύρια ευρώ σημερινά χρήματα περίπου. Σε ρωτώ γιατί ξέρετε οι απόψεις είναι συγκεκριμένες πάνω στο θέμα. Εγώ μιλάω για τα επίσημα, μιλάμε για τα επίσημα τα οποία αυτά είναι. Σωστά. Όχι, είναι υπόλοιπα, πολύ σωστό αυτό που κάνετε και το ξεκαθαρίζουμε. Να είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή με βάση λοιπόν το πόρισμα που βγάλει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το επίσημο δηλαδή πόρισμα. Το οποίο ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2019. Το δεύτερο πράγμα που έγινε. Και κάνατε και πολύ μεγάλο αγώνα, να πούμε, κύριε Σταθάκη. Έχουμε και εσείς ως βουλευτής και επίσης. Και είχα αποχωρήσει. Έχετε... Εγώ το 2015 αποσύρθηκα. Είχατε αποχωρήσει, αλλά. Δεν πιστεύω το μνημόνιο, αλλά. Το είχατε ψηλά και στη δική σας προεκλογική σημαία το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων, ως και τότε ο Πρόεδρος. Και ο κύριος Τσίπρας, είναι... έτσι, ήταν ψηλά στη δική σας προεκλογική σημαία. Γι' αυτό το επισημαίνω κιόλας. Βέβαια, εσείς λοιπόν... συνεχίζετε ακόμα τον μεγάλο αυτόν δικαστικό αγώνα. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Γιατί εμείς που προερχόμαστε από τα μαρτυρικά χωριά και πόλεις, έχουμε μεγαλώσει μέσα στο Μυριολόι, στο Θρήνο. Εντάξει, είναι και τώρα που 10 Ιουνίου που έχουμε την επέτειο για το μνημόσιο, για τη σφαγή. Θα έρθουμε μετά. Είναι μια δύσκολη εποχή. Το δεύτερο λοιπόν που διεκδικούμε είναι το λεγόμενο αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Και το λέω αναγκαστικό γιατί έτσι είναι. Και είναι για πρώτη φορά που η χώρα μας δάνεισε, καθώς έχει ιδρυθεί. Και ήταν το χειμώνα του 42 που λιμοκτονούσαμε μέσα στην κατοχή. Τι είναι λοιπόν το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο? Είναι τα επιπλέον χρήματα που έδωσαν στις τρεις κατοχικές δυνάμεις, Βουλγαρία, Ιταλία και Γερμανία, για να μπορέσουν να διατηρήσουν το στράτο τους και να το συντηρήσουν. Για τα χρήματα που έδιναν για να συντηρήσουν το στράτο δεν έφταναν το κατοχικό και έδωσαν επιπλέον χρήματα. Με βάση λοιπόν πάλι τα στάνταρ, τα διεθνή στάνταρ που έχουν υπολογισμεί, είναι γύρω στα 13 με 15 δισεκατομμύρια ευρώ σημερινά χρήματα. Τις τρεις πρώτες δόσεις ο Χίτλερ είχε αρχίσει να τις πληρώνει. Mm-hmm. Που αυτά είναι πάλι, ξαναλέω, με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία αυτά που τα έχουμε πάρει. Και από εκεί λοιπόν έχουν γίνει οι υπολογισμοί. Το τρίτο, όπως είπατε, είναι ότι οι αρχαία δεν κατάφεραν να κρύψουν. Και σχετικά με το κατοχικό δάνειο, επειδή είναι και τραπεζική πράξη, χρειάζεται και διαφορετικό είδους διεκδίκηση που μπορεί να γίνει. Τα τέσσερα πράγματα αυτά έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο διεκδίκηση. Σωστά. Το τρίτο είναι τα αρχαία. Ό,τι πρόλαβαν λοιπόν να κρύψουν τότε οι αρχαιολόγοι μας, σε αυτό το πανικό που γίνεται τότε με τον πόλεμο, από αυτά έχουν κλαπεί γύρω στα 12 μέχρι 15.000 έχουν υπολογιστεί κομμάτια αρχαία. Τα οποία αυτά αρχαία λοιπόν κομμάτια έχουν επιστραφεί γύρω στα 2 με 3.000 αυτή τη στιγμή περίπου, τα οποία βρίσκονται, είναι στο μόνο που συνεργάζονται οι Γερμανοί, στα υπόλοιπα δεν συνεργάζονται τίποτα. Και είναι λοιπόν όπου μαζί γίνεται ταυτοποίηση, βρίσκονται σε μουσιέτες, σε ιδιωτικές συλλογές και με ταυτοποίηση γίνεται μέσω Ιντερπόλ, όλη η διαδικασία αυτή που γίνεται και επιστρέφουν πάλι. Έχει υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα μέχρι στιγμής? Λοιπόν, έχουν βρεθεί λοιπόν μέχρι στιγμής γύρω στις 2 με 3.000 κομμάτια. Πάνω από 2.000 κομμάτια έχουν επιστραφεί ήδη στη χώρα και αυτή είναι μια διαδικασία, συγγνώμη, δυναμική, η οποία συνεχίζεται. Μάλιστα. Το τέταρτο είναι οι διεκδικήσεις ιδιωτικές που είναι των θυμάτων ή των απογόνων των θυμάτων, όπως η μία απόφαση η οποία έχει τελεσιδικήσει και η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον εκτελεστή, είναι η απόφαση του Διστόμου που είπαμε πριν στην αρχή της εκπομπής, που αύριο θα κάνουμε και αυτή την εισπερίδα στο Διστόμο, που είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουν, ξαναλέω πάλι, δικαστές πήραν αποφάσεις και είναι καλό να έχουν καταγράψει το πώς σκέφτονταν αυτοί οι άνθρωποι και όταν το σκεπτικό τους που πήραν αυτές τις αποφάσεις. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το 2002 ήρθε το ανώτατο δικαστήριο και έβγαλε μια απόφαση ο κύριος Ματθίας, ο οποίος δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, δεν υπάρχουν, γιατί όπως και τη χαρακτηρίσει είναι απαράδεκτη να την πω, όπου είπε ότι επί της ουσίας υιοθέτησε την απόφαση και αυτό που λέει η Γερμανία, ότι δεν έφταιγαν αυτοί οι Γερμανοί που έκαναν τα εγκλήματα, έφταιγαν οι αντιστασιακοί που δεν έκαναν την αντίσταση και κάνανε σαν άμυνα όλα τα εγκλήματα γίνανε. Το λέω έτσι όσο γίνεται πιο απλά για να μην ερθίσω περισσότερο τους τηλεθεατές μας. Κύριε Σταθά, θα ήθελα στο σημείο αυτό να ετοιμάσουμε να περάσουμε να δούμε ένα βίντεο από την εμβληματική φιγούρα της αριστεράς του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Σίγουρα θα έχετε δει το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Όπου... Θα πω και μετά για αυτό τι έχουμε κάνει. Σωστά. Πέρυσι λοιπόν, για την ακρίβεια 25 Μαρτίου του 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, η εμβληματική φιγούρα της αριστεράς, ο Γκρέγκορ Γκίζ, μέσα στη Γερμανική Βουλή, παρακαλώ, σε ψήφισμα που κατέθεσαν οι πράσινοι και οι αριστεροί για το θέμα της
των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Βέβαια, για ακόμα μία φορά είδαμε την αντική στάση των χριστιανοκοινωνιστών, χριστιανοδημοκρατών, φιλελευθέρων και του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, καθώς καταψήφισαν το συγκεκριμένο ψήφισμα. Ο ίδιος λοιπόν μέσα στο γερμανικό κοινοβούλιο, όπως θα παρατηρήσετε, κάνει το αυτονόητο, που επί της ουσίας ζητά από την ίδια τη χώρα του, την Γερμανία, να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στην ιστορία. Να περάσουμε εδώ με το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Και μετά θα μιλήσουμε με τη Γερμανία να πούμε για κάποια πράγματα που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Παρακαλώ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Botschafterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Griechenland feiert in diesem Jahr den 200. Jahrestag der Revolution, die den Beginn der Befreiung des griechischen Volkes vom osmanischen Joch markiert. Und Griechenland gedenkt anlässlich des 80. Jahrestages des Überfalls von Hitler-Deutschland der Hunderttausenden Opfer, die es durch Besatzung und furchtbare Gräueltaten zu beklagen hat. Deutschland hat auch in Griechenland tiefe Schuld auf sich geladen und wir müssen mehr tun, um unserer daraus entstandenen Verantwortung endlich gerecht zu werden. Bundespräsident Steinmeier hat sich bei seiner Reise nach Griechenland im Oktober 2018 zu dieser Verantwortung bekannt und die griechische Seite die Gewissheit vermittelt, dass Deutschland sich dieser Verantwortung bewusst ist. Doch in der praktischen Politik folgt diesem Bekenntnis unseres Staatsoberhauptes viel zu wenig konkretes Handeln. Es ist wenig verwunderlich, dass in diesem Zusammenhang in Griechenland wieder die Frage der Reparation aufkommt. Dazu wird meine Kollegin Hensel etwas sagen. Aber etwas anderes wundert mich. Warum gilt eigentlich der Grundsatz Pacta sunt servanda, also dass Verträge einzuhalten sind, nicht für die Rückzahlung des Zwangskredits, den Nazi-Deutschland Griechenland während der Besatzung abverlangte? Da das Hitler-Regime mit der Rückzahlung schon begonnen hatte, es also selbst als Kredit anerkannt hatte und die Bundesrepublik in der Rechtsnachfolge steht, sollte man nun endlich Verhandlungen mit Griechenland über die Konditionen der Kreditrückzahlung aufnehmen. Deutschland muss sich seiner historischen Verantwortung immer wieder aufs Neue und immer wieder konkret stellen. Gegenüber Griechenland sind dabei bis heute zu viele Fragen unbeantwortet geblieben. Es ist an uns, die Wunden zu heilen. Μόνο το χαρακτηριστικό απόσπασμα, νομίζω ότι τα λέει όλα, κύριε Σταθά. Τα λέει καλύτερα από ούτε καν Έλληνας βουλευτής αυτά. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ακούσαμε ό,τι θέλαμε να ακούσουμε από ελληνικά. Από Έλληνες βουλευτές, από ελληνικά χείλη, από Γερμανού παρακαλώ της αριστεράς, η Γερμανία να αναγνωρίσει την ευθύνη της απέναντι στον ελληνικό λαό. Ξεκάθαρο λοιπόν, το μήνυμα του. Πολύ ξεκάθαρο. Θέλω να πω λοιπόν ότι μαζί με τον Τελίνκε είχαμε κάνει μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, η οποία είχα πάρει μέρος. Ήταν τον Νοέμβριο του 2019 και με πράσινους μαζί, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Όπου μας έβαλαν πάρα πολλά εμπόδια τότε. Επειδή θα έπαιρνα μέρος εγώ και κάποιοι άλλοι που μας θεωρούν λίγο extreme στη Γερμανία και βάζανε θέματα αν πρέπει να μπούμε στο τέλος πάντων να κάνουμε αυτή την εκδήλωση μέσα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Και το έβαζε ο Σόιμπλε τότε. Τέλος πάντων έγινε μια εκδήλωση που έγινε, η οποία ήταν είχε μεγάλη επιτυχία. Αναγκάστηκαν αυτή την εκδήλωση που έγινε μέσα σε αίθουσα του Γερμανικού Κοινοβουλίου να έρθουν να την παρακολουθήσουν ακόμα και οι χριστιανοδημοκράτες για να ακούσουν τι θα πούμε εκεί πέρα από του χριστιανοδημοκράτες, οποίοι ήταν και κάποιοι υπέρ. Φυσικά ο Ντελίνκε και ένα κομμάτι των πράσινων είναι υπέρ στη διεκδίκηση αυτή. Το μήνυμα που θέλω να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εμείς περνάμε, για να μην έχουμε ξανά ναζισμό και φασισμό, πρέπει να ξέρουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια εγκλήματα πρέπει να πληρώσουν. Και το είδαμε εδώ πέρα τα προηγούμενα χρόνια, είδαμε την άνοδο της Χρύσης Αυγής και των ναζιστών στη χώρα μας. Μέσα από την κρίση, πώς φτάσανε να μπαίνουν με την ψήφο του ελληνικού λαού να μπαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε για να μην έχουν πάλι τα ίδια εγκλήματα, γιατί ο Χίτλερ ήρθε με εκλογές. Και κατέλαβε την εξουσία. Για να μην έχουμε λοιπόν πάλι τα ίδια, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, πρέπει να μην την ξεχνάμε. Και χαίρομαι ειλικρινά πάρα πολύ σήμερα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Γιατί και εμείς ένα πάρα κανάλι, πολύ, και αυτό είναι ο λόγος ακριβώς. Δεν ξεχνάμε. Δεν δηλαδή, πρέπει να ξεχάσουμε. Ξεχνάμε. Και το ερώτημα που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Πρέπει η Γερμανία να πληρώσει. Γιατί αυτή τη στιγμή η Γερμανία λοιπόν δεν έχει πληρώσει για αυτά τα εγκλήματα που έχει κάνει στη χώρα μας. Και αυτό φέρνει μεγάλη ευθύνη και όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Όπου βάζει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα τη διεκδίκηση, ενώ βλέπουμε πώς μας κουνούσαν οι Γερμανοί το δάχτυλο την περίοδο των μνημονίων. Και η Γερμανία, και θέλω να το πω αυτό, γιατί το έχω πει ως βουλευτής τότε που ήμουνα, που ήρθαν, εμείς δεν πήγαμε στη Γερμανία να τους φάξουμε, αυτοί ήρθαν να προκυμάσουν τις ξένες οικογένειες. Δεν πήγαμε εμείς στη Γερμανία να τους κάψουμε τα σπίτια, αυτοί ήρθαν. Δεν πήγαμε να τους καταστρέψουμε
τα δικά τους που δεν έχουν τίποτα σαν αρχαία, γιατί η διαφορά που έχουμε εμείς όταν χτίζει ένας Γερμανός ένα σπίτι και ένας Έλληνας, ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας. Για να πάρουμε εμείς άδεια πρέπει να πάρουμε την αρχαιολογία και αυτοί πρέπει να πάρουν άδεια από το Υπουργείο Πολέμου για να κάνει έλεγχο μήπως υπάρχουν βόμπες από τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά λοιπόν εμείς που θέλουμε να πούμε και τον αγώνα που κάνουμε είναι πρώτον ότι πρέπει η Γερμανία να πληρώσει για τα εγκλήματα που έχει κάνει, που είναι πληρώσει, και το δεύτερο ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά τα εγκλήματα που έχουν γίνει. Κύριε Σταθά, το επιχείρημα της γερμανικής πλευράς είναι ότι το θέμα των αποζημιώσεων έχει ρυθμιστεί με την συνθήκη 2-4 του 1990 και ξέρουμε πολύ καλά ότι και ο συγκεκριμένος τίτλος της συμφωνίας ήταν συνθήκη και τελική ρύθμιση όσον αφορά τη Γερμανία. Δεν υπήρχε λέξη συνθήκη ειρήνης. Έτσι. Ακριβώς. Ένα πολύ ωραίο νομικό τερτύπι προκειμένου να μην επιβάλλουν τις αποζημιώσεις. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο, γιατί εκτιμάται διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει καμία πρόοδος στις συζητήσεις, οποιαδήποτε συζητήσεις, και τι είναι αυτό που φοβούνται διαχρονικά οι γερμανικές κυβερνήσεις, κύριε Σταθά, για το θέμα των αποζημιώσεων? Λοιπόν, οι γερμανικές κυβερνήσεις καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία. Ακόμα στα χαρτιά μας σε πόλεμο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι ένα βασικό το οποίο το περνάμε, να το πω έτσι λαϊκά, στον ντουκ. Πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν περισσότερο, ναι. Σωστά. Ένα δεύτερο είναι ότι η Γερμανία, ότι άμα ανοίξει ο σκοπός του έλεγχου των διεκδικήσεων, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η Σερβία, είναι η Τσεχία, η Πολωνία, που θέλουν ακόμα να διεκδικήσουν. Άρα αφού τον ντόμινο διεκδικήσουν. Δηλαδή είναι τον ντόμινο διεκδικήσουν. Έτσι, οι μόνοι που έχουν διεκδικήσει όλα τα χρόνια είναι μόνο το εβραϊκό λόμπι, το Ισραήλ δηλαδή περισσότερο, το οποίο έχουν διεκδικήσει και έχουν πάρει και αποζημιώσεις και ακόμα παίρνουν αποζημιώσεις. Και η Πολωνία, έτσι. Και η Πολωνία σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Αλλά όμως όχι όλοι, ούτε όλοι στην Πολωνία έχουν πάρει, όπως δεν είπα η Τσεχία. Σωστά. Εδώ κάνει λοιπόν ένα τερτύπο το οποίο σε ήβρε απέναντι σαν Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και ως δίκτυο μαρτυρικό πόλων και χωριών. Δημιουργήθηκε λοιπόν το 19 το λεγόμενο Ελληνογερμανικό Ταμείο για την Νεολαία, όπου μέσα από εκεί θα κάνουν διάφορες δράσεις για τα εγκλήματα που έκαναν οι Ναζί εδώ πέρα στη χώρα μας. Δηλαδή θέλουν να ξεπλύνουν και να αλλάξουν την ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Για μένα να το χαρακτηρίσω χιδαίο τρόπο. Αυτό που πάνε να κάνουν εδώ πέρα. Το έχουν κάνει και στην Τσεχία αυτό. Αλλά γιατί θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι κρατάνε τη μνήμη ζωντανή και ότι μέσα από εκεί πληρώνουν. Και τι είναι, 1 εκατομμύριο ευρώ που είναι στον προπολογισμό της χώρας μας και 1 εκατομμύριο στον προπολογισμό της Γερμανίας για να κάνουν αυτές τις δράσεις. Που είναι απαράδεκτο. Η γερμανική πρεσβεία από την άλλη προσπαθεί με κάθε τρόπο, κυρίως στα μαρτυρικά χωριά, να πλησιάσει τις δημοτικές αρχές ώστε να κάνουν κάποιο έργο και μέσα από αυτό το έργο να απαλύνει τον πόνο και να μαλακώσει τον πόνο και έτσι να κάνει με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι έχει φέρει εις πέρας, όπως το λένε, να μην σταματήσουμε να διεκδικούμε, να το πω έτσι απλά. Πάντως υπάρχει άποψη ότι υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση από ιστορικής πλευράς, θα το πω αυτό, ότι ξέρουν πολύ καλά και την στάση των Ελλήνων που κράτησαν στην κατοχή και ανέτεψαν μάλιστα και έπαιξαν σημαντικό ρόλο ακόμα και στην έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι, δηλαδή αυτό. Και μια εβδομάδα πριν, αν λέμε τώρα, είχε περάσει τα χέρια των Γερμανών και δεν είχε γίνει επίθεση στη Ρωσία, θα ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Άρα λοιπόν υπάρχει και μια τιμωρητική διάθεση κατά πολλούς ιστορικούς, θα λέγαμε, πάνω στο θέμα. Εγώ θα πω το εξής, για να θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι όσο μπορώ δηλαδή. Με την ταπεινή μου άποψη θα πω ότι ναι, μεν καλά κάνουν η Γερμανία και διεκδική τα συμφέροντά της διαχρονικά. Αλλά και εμείς όμως, σαν Ελλάδα, ενώ σταθήκαν πάρα πολύ δυνατά στο ύψος οι προγονείς μας στο μέτωπο, στη μάχη, στον πόλεμο και καθυστέρησαν πραγματικά τους Γερμανούς να κάνουν την επίθεση στην Ρωσία και στο οποίο κέρδισαν τους Ιταλούς, που τους ανάγκασαν να έρθουν και αυτοί εδώ πέρα να πολεμήσουν και με τη μάχη της Κρήτης και πάλι λίγο που θα ξέρει ο ελληνικός λαός, να μην τα λέμε, τα ξέρουν οι τηλεθεατές μας. Όμως μεγάλη ευθύνη φέρουν οι Έλληνες πολιτικοί και λυπάμαι που το λέω αυτό, γιατί καμία ελληνική κυβέρνηση επί της ουσίας δεν έχει διεκδικήσει όπως θα πρέπει να διεκδικήσει, εν αντιθέτω με την Γερμανία που διεκδικεί για δάνεια τα οποία είναι υπερτιμολογημένα με τα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει. Όπως βλέπει το Ελευθερίος Βενιζέλος, σκάνδαλο και μας κουνά το δάχτυλο. Βλέπουμε εδώ πρέπει τα αεροδρόμια τσάμπα. Έχει κάνει ένα σωρό, έχει κατηγορηθεί με τις Siemens. Όπου με τις Siemens ένιωθα πάρα πολύ άσχημα όταν ένα πόρισμα που έβγαλε το Ελληνικό Κοινοβούλιο 2 δισεκατομμύρια ευρώ και τελικά με μέσο μνημονίου πέσαμε στα 300 εκατομμύρια και τα 100 εκατομμύρια πήγαιναν εργοστάσιο το οποίο δεν πήγανε ποτέ. Σωστά, τα άλλα 100 εκατομμύρια θα πήγαιναν για ποιο λόγο, άκουσαν, για να κάνουν σεμινάρια. Ναι, εκπαιδευτικά σεμινάρια. Κατά της διαφθοράς στους δημοσίους υπαλλήλους. Διαφθοράς.
Δηλαδή είναι πράγματα που είναι τραγελαφικά για μένα και προσβάλλουν και τη μνήμη των νεκρών. Να περάσουμε, ξέρουμε πολύ καλά πάντως ότι οι αξιώσεις μας είναι νομικώς ενεργές. Ισχύει αυτό που λέμε. Αυτό το ξέρουμε, δικαστικώς επιδιώξιμες, το ξέρουμε αυτό. Δεν έχει παραγραφεί απολύτως τίποτα και όσο μπορούμε πρέπει να πιέζουμε όλοι μας. Είτε είμαστε δημοσιογράφοι, είτε είμαστε δικηγόροι, είτε είμαστε πολιτικοί, που είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές και διπλωματικές ενέργειες. Πρέπει να ενημερώσουμε όλα τα κοινοβούλια, γιατί ξέρετε, πολλοί δεν γνωρίζουν ακριβώς τι εστί γερμανικές αποζημιώσεις και πόσο δε μάλλον τα μαρτυρικά χωριά. Αλλά δεν ξέρω και ποια είναι και η γνώμη της γερμανική, η γερμανική κοινή γνώμη τι λέει για όλο αυτό. Και αν έχει ενημερωθεί σωστά και πώς τα έπρεπε. Θα πρέπει οι σελίδες, οι μαύρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τις σφαγές να υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια πολύ ψηλά στην ατζέντα των καθηγητών. Θα πω το εξής, έτσι. Λοιπόν. Δυστυχώς πρώην ουσιαστικές ενέργειες. Με το Μανώλη Γλέζο είχαμε καταφέρει και είχαμε κάνει ένα δίκτυο πάρα πολύ ισχυρό μέσα στην γερμανική κοινωνία, όπου γινόταν ενημερώσεις διάφορες, είτε σε σχολεία, είτε σωστά, με συλλογικότητες, κυρίως μέσα από τα συνδικάτα. Την Πρωτομαγιά του 2015, στο Αμβούργο, που μίλησε ο Άιμος Μανώλης Γλέζος, ήταν μέσα στο Δημαρχείο, στην αίθουσα των εκδηλώσεων, περίπου στα 1.200 άτομα. Και ο Δήμαρχος τότε μου είπε ότι τόσο κόσμο δεν μαζεύονται σε προεκλογική περίοδο στο Αμβούργο τόσα άτομα μέσα στο Δημαρχείο. Όπου εκεί πέρα λοιπόν έγινε μια ενημέρωση. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Πότε έγινε αυτό? Έγινε την Πρωτομαγιά του 2015. 2015, μάλιστα. Έχω πάρει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις στη Γερμανία, σε διάφορα μέρη, στο Βερολίνο, Αμβούργο, στη Δρέσδη, στο Μόναχο. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες κρατάνε ζωντανό. Να κρατήσουμε ζωντανό και να ενημερώσουμε το τι σημαίνει ναζισμός και φασισμός και τα εγκλήματα που είναι στην Ελλάδα. Αλλά θα πω και κάτι όμως το οποίο θα το πω δημόσια. Στο Δίστομο, στο Μουσείο Ναζισμού που έχουμε, των θυμάτων, έρχονται πάρα πολλές επισκέπτες και έχουμε καταφέρει, όταν ήμουν βουλευτής, συνεργασία τότε με τον Υπουργό, Άμυνας, τον κύριο Τόσκα, τον Νίκο, γιατί μου αρέσει να τα τονίζω, μπορεί να έχουμε πολλές διαφορετικές απόψεις, αλλά πρέπει να λέμε και τα θετικά. Υπήρξε τότε μια προσπάθεια και όλες οι ένοπλες δυνάμεις πηγαίνουν στην πρώτη ή στη δεύτερη χρονιά να έρχονται στα μαρτυρικά χωριά ώστε να τα επισκέπτονται για να βλέπουν τι έχουν κάνει οι Ναζί. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική σημαντικό. Επιπλέον τους επισκέπτες που έρχονται λοιπόν στο μουσείο, έχω πει ότι θα κάνω επίτιμο δημότη όποιον μας πει και έρθει τώρα από εδώ και πέρα, δεν το κάνω τώρα γιατί μπορεί να μας έχουν ακούσει την κουμπί και το ξέρουν. Και μας πει τα 4 πράγματα που διεκδικεί η χώρα μας. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει. Έχω ρωτήσει πάνω από 15.000 κόσμο. Μεταξύ αυτών είναι και πανεπιστημιακοί, όπου δεν γνώριζε κανένας άνθρωποι που είναι ευαισθητοποιημένοι να έρθουν στο μουσείο. Έτσι, δεν είναι άνθρωποι που είναι ξεκάρφωτοι. Νομίζω ότι υπάρχει λάθος ενημέρωση. Λοιπόν, όχι ότι δεν γνωρίζω. Δεν υπάρχει λάθος ενημέρωση. Δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση. Δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση. Εσείς, λοιπόν, θα συμφωνήσω. Θα πω το εξής. Εσείς που είστε εδώ πέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσες εκπομπές γίνονται για αυτά τα πράγματα? Γίνονται για ό,τι θες, reality, το να τα λέω ό,τι να μην χαρακτηρίσω. Λοιπόν, αλλά δεν έχουμε δει για σοβαρά πράγματα εθνικά, τόσο σοβαρά πράγματα. Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Λοιπόν, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξέρει ο κόσμος και να ξέρω, λοιπόν, ξανατό είπα και πριν, να ξέρω ότι αυτό μας κουνά το δάχτυλο, είναι το τελευταίο που μας κουνά το δάχτυλο. Σωστά. Πολύ σωστά. Να περάσουμε να δούμε, πριν περάσουμε στο Δίστομο, και να μας πει τι δύο λόγια και για την σφαγή του Δίστομου, που σε λίγες ημέρες, 10 Ιουνίου 1944, έχετε την θλιβερή αυτή επέτειο. Να δούμε, παρακαλώ, το επίγραμμα για το Δίστομο από τον αγαπημένο μας αείμνηστο Γιάννη Ρίτσο. Θα ήθελα να το διαβάσουμε εδώ για τους τηλεθεατές, αν παρακαλώ, αν μπορούμε να δούμε και την σχετική κάρτα. Ο Γιάννης Ρίτσος, λοιπόν, γράφει: «Εδώ είναι το πικρό το χώμα του Δίστομου. Ο εσύ διαβάτιο που πατήσεις να προσέχεις. Εδώ πονάει η σιωπή, πονάει και η πέτρα κάθε δρόμου και από τη θυσία και από τη σκληρότητα του ανθρώπου. Εδώ μια στήλη απλή, μαρμάρινη όλη και όλη, με ονόματα σεμνά και η δόξα τα ανεβαίνει. Λιγμό, λιγμό, σκαλή, σκαλή, με γη στη σκάλα». Πανέμορφο συγκινητικό επίγραμμα, κύριε Δήμαρχε, και να περάσουμε βέβαια στο Δίστομο, τη 10 Ιουνίου 1944, ακόμα μία επέτειο, μετά από πάρα πολλά χρόνια, που η δικαίωση δεν έχει έρθει για τους διστομίτες. Εκείνο το πρωινό του Σαββάτου, όπου παιδιά έχασαν τη ζωή τους, χωριά πυρπολήθηκαν,
Ακόμα και βρέφη έχασαν τη ζωή τους, έτσι, από τους ναζιστές της κατοχής. Και δυστυχώς ακόμα δεν έχει δοθεί δικαίωση και βιασμοί, ένα τέλος σε όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό μας έχουν. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι οι επιζώντες δεν μιλούσαν γιαγιάδες, παππούδες που έζησαν τη σφαγή. Μιλούσαν μέσα στο μυριολόι και είχαν σιωπή, δεν μας έλεγαν το τι συνέβαινε οι περισσότεροι. Και όταν τα έλεγαν προσπαθούσαν να πούνε όσο γινόταν πιο μαλακά, δηλαδή να μην περάσει τον πόνο αυτόν τον οποίο έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι είχαμε βρέφη τα οποία σφαγιάστηκαν, γυναίκες έγκυες σκυλιάστηκαν, βιάστηκαν. Γίνανε εγκλήματα, δηλαδή απάνθρωπα και ολεξία. Αυτό έγινε, τα εγκλήματα που γίνανε στο Δήμο έχουν γίνει αντίστοιχα στο κομμένο της Σάρτας. Έχει γίνει στο Μεσόβουνο, έχουν στην Καστοριά. Στα Καλάβρετα είναι εκτελέσεις που έκαναν, όπως εδώ στην Κεσαριανή. Αλλά αυτό το έγκλημα το οποίο γίνανε στο Δήμο, και αυτά είναι απίστευτο και στην Κλεισούρα πάνω, ήταν στην Κλεισούρα π.χ. και στο Δήμο, οι ίδιοι ήταν που έκαναν τα εγκλήματα. Δηλαδή, και πλήρωσαν από αυτή. Από αυτούς δεν πλήρωσε κανένας, κανένας δεν πλήρωσε από αυτούς τους εγκληματίες. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο μας πονάει, και οι νεκροί αυτοί του Διστόμου και όλων των μαρτυρικών χωριών και πολλών είναι νεκροί δικοί μας, είναι νεκροί όλου του πλανήτη της ανθρωπότητας. Γι' αυτό λέμε δεν πρέπει να έχουμε ξανά πάλι ναζισμό και φασισμό και να μην έχουμε πόλεμο. Και σήμερα που μιλάμε, βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία με τον πόλεμο, βλέπουμε μικρά παιδιά να σκοτώνονται και βλέπουμε όλα. Ο πόλεμος είναι ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να γίνεται, γιατί ο πόλεμος δείχνει το απάνθρωπο, σκληρό πρόσωπο. Πρόσωπο και του... το δράμα και των προσφύγων και των θυμάτων των συγκοινών και όλα αυτά. Και βέβαια είναι πόσο επίκαιρο, κυρία Σταθά, είναι αυτό ακριβώς που είπατε στην αρχή. Λάθη που δεν τιμωρούνται, επαναλαμβάνονται. Άμα ξέρω πώς θα τιμωρηθούν, δεν το κάνω άλλο. Αυτό ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και ο Χίτλερ τότε έτσι, είχε πει: έλα, μωρέ, ποιος θα θυμάται τη γενοκτονία του Κεμάλ. Έτσι, δηλαδή. Κοινικό τελείως και όμως ισχύει. Ακριβώς δηλαδή, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Η 19η Ιουνίου, κύριε Σταθά, είναι αποφράδα ημέρα και για την Ελλάδα και τη Τσεχία και τη Γαλλία, από ό,τι διαβάζω. Καθώς την ίδια είναι. Ημέρα γερμανικά στρατεύματα ακριβώς κατέστρεψαν χωριά, σκότωσαν αμάχους σε τρεις συγκεκριμένες πόλεις. Και συντέλεξαν βέβαια σε πολύ φρικτά εγκλήματα την ίδια ακριβώς ημέρα. Γι' αυτό ξέρουμε ότι αυτές οι τρεις πόλεις είναι αδελφοποιημένες. Έτσι ακριβώς είναι. Και στη, Γαλλία, και στη Γαλλία ακόμα έχουν κρατήσει την πόλη όπως το χωριό όπως έκαει, ακόμα υπάρχει. Είναι τα κλίματα αυτά λοιπόν που γι' αυτό λέω ότι οι νεκροί είναι όλων μας, δεν είναι μόνο δικοί μας. Γι' αυτό κάνουμε ένα αγώνα ενάντια στο να μην έχουμε πόλεμο. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι δυνατοί, οι πόλοι. Για όλο το θεσμό του χρήματος γίνονται όλα. Οι πόλεμοι είναι διαχρονικά. Από την ωραία Ελένη μέχρι σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, επειδή πρέπει να κλείσουμε την αμορφή συνέντευξή μας, μας πιέζει ο χρόνος. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα άμεσα σε μια άλλη εκπομπή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε και εσείς και ως Δήμαρχος. Είστε Δήμαρχος Αντίκυρας, Σαράχοβας, Διστόμου, τριών πολύ σημαντικών Δήμων και του Διστόμου που είναι και ένα μαρτυρικό χωριό, όπως γνωρίζουμε. Το μήνυμα θέλετε να στείλετε και τι ακριβώς περιμένετε και από την αυριανή αυτή σας εκδήλωση, αλλά και ποια είναι και τα επόμενα βήματα τα οποία θα κάνετε από εδώ και στο εξής για το μεγάλο αυτό εθνικό θέμα για εμένα, κύριε Σταθά, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω εσάς που μας καλέσατε εδώ πέρα. Για να... Τιμή μας και χαρά μας. Για να μπορούμε, γιατί ξαναλέω. Το λιγότερο πάλι... μπορούμε να κάνουμε. Είναι και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε κι εσείς και εμείς, ώστε να τιμήσουμε τους φαγιαστέντες. Εμείς από την αυριανή εκδήλωση, η οποία είναι μια σημαντική εκδήλωση, θα ακούσουμε λοιπόν αυτό που είπα και πριν. Πάλι θα ακούσουμε ζωντανά για πρώτη φορά τους δικαστές, το σκεπτικό τους, πώς πήραν αυτή την απόφαση υπέρ των θυμάτων. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μην σταματήσουμε να ξεχνάμε τι σημαίνει ναζισμός και φασισμός και τη μάχη αυτή πρέπει να τη δίνουμε κάθε μέρα παντού όπου βρισκόμαστε. Το τρίτο είναι ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όσα χρόνια και αν περάσουν, πρέπει να ξέρουν ότι θα πληρώσουν. Και αυτό πρέπει να γίνει και στην περίπτωση της Γερμανίας, όπου η Γερμανία δεν έχει πληρώσει για τα εγκλήματα τα οποία έκανε να ζει στη χώρα μας. Και δεν έχει πληρώσει καθόλου τίποτα. Και όπως είπε και ο Μανώλης Γλέζος, έστω και ένα μάρκο να ήταν, έπρεπε να το είχε δώσει. Και όπως λένε λοιπόν οι Γερμανοί ότι έχουν δώσει, το ερώτημα που το αντιστρέφω είναι να μας πούνε τότε πότε και πώς λοιπόν έχουν πληρώσει για αυτά τα εγκλήματα. Γιατί λένε ότι έχουν πληρώσει, να μας πούνε το πότε και το πώς. Το οποίο εμείς δεν έχουμε απαντήσει ποτέ. Κύριε Δήμαρχε, θα συνεχίζουμε να πιέζουμε όσο μπορούμε. Χρειάζεται διεθνή καμπάνια επιστοποίησης και ενημέρωσης. Πρέπει να συνεχιστεί όλο αυτό. Όσο και να είναι να μας πούνε οι Γερμανοί, εμείς θα πρέπει να πιέσουμε και να διεκδικούμε. Ευελπιστώ πραγματικά όλο αυτό να έχει ένα τέλος ευχάριστο για όλους. Αν και
Βλέπουμε τη στάση και της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο κάνει και η Τουρκία αυτή τη στιγμή, έτσι, που και εκείνη αρνείται τις γενοκτονίες οι οποίες έχει διαπράξει εναντίον των Ελλήνων, των Αρμενίων. Και αυτή τη στιγμή εναντίον στους Κούρδους. Ακριβώς, διαπράττεται μια νέα γενοκτονία. Όσο λοιπόν γίνονται αυτά και δεν μιλάει κανείς και επικρατεί ο ποντιοπιλατισμός, δυστυχώς θα συνεχίζονται τα εγκλήματα. Κύριε Δημάρχη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή δύναμη στο έργο σας, καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι είστε ένας εξαίρετος δήμαρχος και αγαπητός στη δική σας περιοχή. Το λένε αυτό οι κάτοικοι, το λένε οι πολίτες και φαίνεται και από το έργο το οποίο επιτελεί. Θα το πούμε όμως κάποια άλλη στιγμή για τον Δήμο και τους Δήμους περιοχής. Και εν ώψη καλοκαιριού, αναμένουμε έτσι να υπάρχει κίνηση και τουρισμός. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε βουνό, το μεγαλύτερο χιοδρομικό κέντρο της χώρας που είναι στον Παρασόη και είναι η Αράχοβα. Mm-hmm. Και έχουμε και την Αντίκυρα, όπου τώρα πλημμυρίζει από κόσμο, έχουν πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Παραλία Διστόμου, η Αντίκυρα, ο Άγιος Σίδρος, ο Άγιος Νικόλος είναι φοβερές παραλίες. Σωστά. Να ευχηθώ καλή σεζόν λοιπόν και στο. Υγεία να έχουμε, δύναμη και αγώνα, εγώ λέω πάντα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με κάποια πανοραμικά πλάνα από το μαυσολείο του Διστόμου, κυρίες και κύριοι. Για όσους δεν έχουν πάει, για όσους δεν έχετε πάει, οφείλετε να πάτε. Και να δούμε από κοντά και να δείτε από κοντά την ανίποτη αυτή θηριωδία. Να περάσουμε να δούμε τα χαρτιστικά πλάνα, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας για το τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Αγαπημένο σας κατοικίδιο, κάποια κακοκαιρία ή η φθορά του χρόνου έχει σκίσει τη σίτα σας. Η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση της σίτας είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία. Μην ξοδεύετε τα λεφτά σας δίχως λόγο. Σας παρουσιάζουμε σήμερα τη λύση. Την Fix Screen. Η Fix Screen έχει σχεδιαστεί να δίνει τη λύση μέσα σε δευτερόλεπτα. Απλά κόψτε την στις διαστάσεις που θέλετε. Τοποθετήστε την στη σίτα σας, σιγουρευτείτε ότι κόλλησε καλά και είναι έτοιμη. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Και πάνω απ' όλα, οικονομικά.
η Fix Screen μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο άνετα σε όλα τα σημεία της ήττας, είτε πρόκειται για σκίσιμο στην επιφάνειά της, είτε έχει ξεκολλήσει σε κάποιο σημείο. Οι σίτες είναι τόσο χρήσιμες, κρατάνε μακριά από το χώρο σας έντομα και άλλα ζωήφια. Σκίζονται όμως πανεύκολα. Ακόμη και μια μικρή τρύπα είναι αρκετή για να γεμίσει ο χώρος σας με κουνούπια και έντομα. Πείτε τέλος στα αντιαισθητικά ερασιτεχνικά μπαλώματα. Η Fix Screen θα είναι πάντα εκεί να δίνει τη λύση άμεσα και γρήγορα. Και το πιο σημαντικό, η Fix Screen έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αγκαλιάζει την επιφάνεια που ακουμπάει και να είναι σχεδόν αόρατη. Με τη Fix Screen πείτε τέλος στις κοστοβόρες και χρονοβόρες λύσεις. Το προϊόν που έδωσε τη λύση σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, κοντά σας σε τιμή έκπληξη. Καλέστε τώρα στο 211-800-2629 και κάντε δικές σας δύο Fix Screen στην τιμή της μίας με μόνο 19,90.